Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Θα είδατε αυτές τις μέρες με τη μεγάλη εθνική επέτειο της χώρας μας, το έπος του 40, τη διαδραματίστη από τις τηλεοράσεις, από τα ιδιωτικά κανάλια, την οργή και την αγανάκτηση που νιώσαμε όλοι και την αηδία, γιατί περί αηδίας επρόκειτο, όταν μπαλέτα γυμνά εισέβαλαν στο θωρικτό Αβέροφ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ποιοι προσπάθησαν να ξεφτυλίσουν, να αμαυρίσουν, να μηδενίσουν και να κάποια στιγμή να εξαφανίσουν παντελώς τις εθνικές εορτές των Ελλήνων. Οι εθνικές εορτές των Ελλήνων πρέπει να σβήσουν, μία διαπαντός, όταν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχουν εγκατασταθεί Εβραίοι με ελληνικά ονόματα. Λοιπόν, οι εντολές αυτές και μετά η διάψευση του κ. Τσοχαντζόπουλου δεν έπεισε κανέναν. Και όλοι εμείς βεβαίως που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα και ο λαός που πληροφορείται και παραπληροφορείται, το ένστικτο και μόνον και το λαϊκό συνέστημα και το αίσθημα, κατάλαβε ο λαουτζίκος, έτσι όπως τον αποκαλούν, τι συμβαίνει. Προσπαθούν λοιπόν με παντίους τρόπους να μηδενίσουν το συνέστημα, να γκρεμίσουν κάθε πατριωτικό συνέστημα στις συνειδήσεις όλων ημών των Ελλήνων, ότι έχει σχέση με ιερή παράδοση, ότι έχει σχέση με θρησκεία, ότι έχει σχέση με πατρίδα, ότι έχει σχέση με μνήμες, να μην θυμούνται οι Έλληνες. Δεν πρέπει να θυμούνται οι Έλληνες. Ότι το έπος του 40 ήταν το πιο ένδοξο, ο ενδοξότερος των πολέμων, των τελευταίων. Το έπος του 40, και ότι βεβαίως οι πρώτοι πεσόντες στο αλβανικό έπος ήταν Έλληνες και όχι Εβραίοι. Διότι πολύ θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό και αφήνουν να εννοηθεί για το συνταγματάρχη Φρίζη, διότι περισσότεροι των Εβραίων χρησιμοποιούν ελληνικά επίθετα και δεν τολμούν να βγάλουν τα πραγματικά τους ονόματα προς τα έξω. Εγώ γνωρίζω, εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων διαβάζω και η ιστορία μας έχει διδάξει, ότι και αν υπηρετούν οι Εβραίοι στο ελληνικό στράτευμα, υπηρετούν για να υπονομεύουν το στράτευμα ως καταδότες. Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό τη σπάση. Λοιπόν, τώρα, ποιος έπεσε πρώτος, αυτό, εάν ανατρέξουμε στην ιστορία, θα το δούμε ότι ο λοχαγός, Έλλην λοχαγός, και βεβαίως ούτε καν αξιωματικός ήταν ο πρώτος εκ των αξιωματικών, δεν ήταν ο Φρυζής, ήταν Έλληνες. Και στη σειρά ήταν και ο Φρυζής. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να εβραιοποιηθούμε όλοι, αυτή δημιουργεί στο λαϊκό συνέστημα οργή και αγανάκτηση σε όλους εμάς. Να προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι οι Εβραίοι προϋπήρξαν των Ελλήνων, ότι κόπτονται για τον χριστιανισμό και για τον ελληνισμό, ενώ είναι οι χειρότεροι εχθροί. Τα παιδιά μας βεβαίως από το Υπουργείο της Εβραϊκής Παιδείας, διότι αυτό δεν είναι Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι Υπουργείο Μαύρης Μαγείας. Διδάσκονται ό,τι χειρότερο μπορείτε να διανοηθείτε. Εχθές με πήρε η μητέρα ενός μαθητού και μου λέει: «Κυρία Δουράκη, ακούστε εδώ μία φράση από τα θρησκευτικά. Ο Ιησούς Χριστός ενίστευσε 40 μέρες στην έρημο, προετοιμάζοντας τον εαυτόν του, επειδή θα τον υπέβαλε σε δοκιμασία ο Σατανάς. Και έπρεπε να είναι δυνατός απέναντι του Σατανά». Δηλαδή, προσέξτε το μήνυμα πως το περνάνε η νέα εποχή και ένταξη πραγμάτων μέσα από τα εκπαιδευτικά βιβλία. Λοιπόν, τι διδάσκονται τα παιδιά μας? Ότι η δύναμη του Σατανά είναι ανώτερη του Ιησού Χριστού. Ερευνήστε λοιπόν τα βιβλία των παιδιών σας και πηγαίνετε να τα κάψετε εκεί μπροστά στο Υπουργείο Μαύρης Μαγείας, όχι Παιδείας και Θρησκευμάτων, γιατί αφήρεσαν και το θρησκευμάτων τον τελευταίο καιρό. Το αφήρεσαν και το άφησαν Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, όλα αυτά τα εξοργιστικά μας κάμουν και αγανακτούν και οργιζόμεθα. Και δεν είναι η ομιλούσα που οργίζεται. Η ομιλούσα μεταφέρει θέσεις και απόψεις πολλών γονέων, πολλών Ελλήνων που αγωνιούν και που βεβαίως δεν θέλουν να εβραιοποιηθούν, δεν θέλουν οικουμενιστική συνείδηση, δεν θέλουν οικουμενιστικό πνεύμα. Όλα αυτά λοιπόν που είδαμε μας εξόργησαν
Και η διαμαρτυρία των Ελλήνων ήταν ακαρία. Αυτό για να νομίζουν, να μην νομίσουν όλοι αυτοί, γιατί κάνουν σφιγμομετρήσεις τον τελευταίο καιρό, κατά πού βαδίζει ο ελληνικός λαός, έπεσε ή δεν έπεσε, βαρέθηκε, θα μπορέσουμε να του περάσουμε αυτά που θέλουμε, αντιδρά ή δεν αντιδρά, είναι σε κομματώδη κατάσταση ή δεν είναι. Τους λέμε λοιπόν ότι εδώ είναι Ελλάδα, ορθόδοξη Ελλάδα, χριστιανική Ελλάδα, και τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν έτσι εύκολα. Το απογοητευτικό όμως είναι, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι πρόσφατα μας πήρε και κάποιος άλλος τηλεθεατής και μου λέει, σας παρακαλώ κυρία Δουράκη να πείτε στον αέρα, ότι στο New Channel αυτή τη στιγμή, πριν από λίγες ώρες, έκανε κάποια γελιοποίηση και κάποια διακομόδηση του, στο πρόσωπο του αρχηγού της πίστεώς μας, ο Πάνος Χατζικουτσέλης, ο κατά τα άλλα άριστος ηθοποιός, δεν ξέρω στο συνειδησιακό του μέρος αν είναι χριστιανός ορθόδοξος και βαπτισμένος, εύχομαι, γιατί έχω μεγάλη αγάπη σε αυτούς που υπηρετούν την τέχνη, γιατί και εγώ από την τέχνη προέρχομαι, μην ξεχνάμε ότι υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι αρκετά χρόνια. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι θα το διορθώσει ο κύριος Πάνος Χατζικουτσέλης αυτό, διότι ακούστε τι κατέθεσε, γελιοποίησε λοιπόν το πρόσωπο του κυρίου μας, κάνοντας μια αναπαράσταση της σκηνής της Σταυρώσεως, ότι έτρεξε ο Ιωάννης προς το μέρος του και του είπε, «Κύριε, μην κατέβεις ακόμα από το Σταυρό, έρχεται ένα πούλμαν με κάτι τουρίστες». Ακούτε. Λοιπόν, αν αυτά τα σενάρια, και γιατί δεν βάζουνε το Βούδα στο σενάριο, το θεατρικό, και να πούνε στο Βούδα να μην κατέβει από την οκλαδόν στάση που έχει, ή στον Γκουρού, ή στο Κέφε, ή στους Scientology, ή σε αυτούς. Αλλά επιμονή μου βάσεως βάλουν εναντίον του προσώπου του αρχηγού της πίστεώς μας. Λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε από πού κατευθύνονται όλα αυτά. Αντιδράστε όσο είναι καιρός. Έπειτα, θέλω να σας τονίσω ότι τον τελευταίο καιρό δέχομαι απειλές, απειλητικά τηλεφωνήματα. Και βεβαίως και στο παρελθόν είχα δεχθεί απειλητικά τηλεφωνήματα, αλλά αυτή το δικό μας δεν υδρώνει. Ένα αυτό, διότι τα παιδιά του κυρίου είναι στρατιώτες και έχουν μάθει να μάχονται. Λοιπόν, θέλω να τους πω στους κυρίους αυτούς να πάψουν πλέον να ασχολούνται με την εκπομπή αυτή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, με τις καταθέσεις που κάνουμε και ειδικά με τη Μαρία τη Δουράκη, διότι η Μαρία Δουράκη ξέρει να μάχεται και γνωρίζει και πολύ καλά τη γλώσσα τους. Σήμερα σε δημοσίευμα του Ελευθέρου Τύπου, κάποια κυρία Ντέμπι Γκολεμά έγραψε ότι η κυρία Δουράκη προσπαθεί να βάλει τον κόσμο στον ίσιο δρόμο, ενώ η ίδια έχει ξεστρατήσει με αποσιοποιητικά. Έχω να πω λοιπόν σε αυτή την κυρία ότι η κυρία Δουράκη δεν προσπαθεί να βάλει τον κόσμο στον ίσιο δρόμο, διότι η κατηφόρα που έχει πάρει ο κόσμος και το χάος αυτό που οδηγούμεθα είναι ανεπιστρεπτή, δεν έχει επιστροφή. Λοιπόν, η κυρία Δουράκη και όλοι οι όμοιοι της κυρίας Γκολεμά έχουν παρερμηνεύσει ότι δεν θέλει να σώσει τον κόσμο, τον εαυτόν της προσπαθεί να σώσει. Στον κόσμο κάνει τις καταθέσεις της, τα στοιχεία που συλλέγει, και γι' αυτό μη θορυβούνται όλοι αυτοί, διότι δεν μας πείθουν οι κύριοι δημοσιογράφοι αυτοί, εντός εισαγωγικών, διότι αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι δημοσιογραφικό κατηναριό. Και τους το λέμε να το ξέρουν. Και ο κύριος Θέμης Αναστασιάδης τις προάλλες συνεχίζει σειρά επιθέσεων από τις τρίπλες, λέει, άστον να λέει. Ας τους να λένε. Λοιπόν, δεν πτωούμεθα αγαπητοί, μην ξανασχοληθείτε με την εκπομπή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, όσο για την κυρία Γκολεμά, το εντός εισαγωγικών που λέει και η ίδια έχει λοξοδρομήσει, θα της υποβάλω μήνυση. Στο λέω από εδώ, από την εκπομπή. Θα υποβληθούν μηνύσεις, διότι αυτή είναι ασύντοτη. Εάν λοιπόν ήταν μια καλοπροαίρετη κριτική, θα την δεχόμαστε βεβαίως. Ο κάθε άνθρωπος, γιατί να μην κριτικάρεται, αλλά καλοπροαίρετα. Όταν όμως μπαίνει η συκοφάντηση, η λασπολογία, η λάσπη και ο διασυρμός, εκεί βεβαίως σηκώνει εισαγγελέα. Λοιπόν, η κυρία αυτή πρέπει να καταλάβει ότι η κυρία Δουράκη δεν προσπαθεί να βάλει στον ίσιο δρόμο κανέναν. Προσπαθεί, μήπως και τυχόν σωθεί η ίδια, μήπως.
και ούτε έχει δηλώσει καλόγρια, ούτε είναι ρασοφορούσα. Απλώς αγωνίζεται. Ο τίτλος μου είναι της αγωνίστριας. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γιατί σκόπιμα βάζουν αυτά τα ιστορικά για να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, όποιοι δεν θέλουν να πατάνε το κουμπάκι και να αλλάζουν κανάλι, αλλά δυστυχώς τη βλέπουν όλη την εκπομπή. Στείνονται και τη βλέπουν όλη την εκπομπή. Και οι αντίθετοι και οι νεοεποχήτες και όλοι. Τους λέμε λοιπόν από εδώ να μην ξαναασχοληθούν, διότι με τους κυρίους και τις κυρίες αυτές τελειώσαμε. Διότι πρόκειται περί δημοσιογραφικού κατηναριού. Το ξαναεπαναλαμβάνομαι. Λοιπόν, όσο για την κυρία τη συγκεκριμένη, για τη λοξοδρόμηση, μόνον για τη δυσφήμιση και για τη συκοφαντία αυτή, διότι πρόκειται περί διασύρμου, θα μηνυθεί. Τελειώσαμε με αυτό. Και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε έναν άλλο δημοσιογράφο που στο παρελθόν προσπάθησε να σπηλώσει, να αμαυρώσει την εικόνα μου, βεβαίως μέσα από τα αφεντικά του, γιατί πήρε εντολή να το κάνει αυτό. Στην Ελευθεροτυπία γράφει αυτός ο κύριος, στο παρελθόν, και έχω εδώ πέρα τη συνέντευξή του, του παρελθόντος, της Ελευθεροτυπίας, ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης, τον οποίον κατήγγειλα, εδώ, παρακαλώ, εδώ, προσέξτε τις μαύρες γραμμούλες του διαβόλου, είναι ήταν ο τίτλος. Προσέξτε το. Εδώ. Εδώ. Να μπορέσουμε. Προσέξτε τις μαύρες γραμμούλες του διαβόλου. Είναι κείμενο της Ελευθεροτυπίας που δημοσιεύθηκε πριν από 1,5 χρόνο, πότε είχε πεθάνει ο Μάνος ο Χατζηδάκης τότε, και ο κύριος αυτός με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου είπε: «Κυρία Δουράκη, είμαι και εγώ συνειδητός χριστιανός σαν και εσάς και παρακαλώ να μπορέσετε να μου δώσετε μια συνέντευξη». Του λέω εγώ στις έντυπα που δεν πρόσκυνται στην Ορθοδοξία, δεν δίνω αγαπητέ. Τέλος πάντων, μου την είχαν στημένη και βεβαίως μου πήρε τη συνέντευξη ο κύριος αυτός. Μου είπε ότι θα τη βάλει όσα ακριβώς είχε και αντί να τη βάλει προσπάθησε να διακομωδήσει και να βγάλει συμπεράσματα δικά του. Όχι ερωτήσεις, απαντήσεις, αλλά τα συμπεράσματα δικά του. Εγώ βεβαίως τον κατήγγειλα στην ΕΣΥΑ και το θέμα πήρε την άγουσα. Τώρα, εάν το απεσιώπησε ο τότε πρόεδρος της ΕΣΥΑ, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είναι τα μαύρα πρόβατα, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, γιατί ελάχιστοι σήμερα δημοσιογράφοι είναι σωστοί, όπως και στον πολιτικό τομέα, όπως και στο ιερατείο, παντού. Δυστυχώς μας τελειώνουν οι καλοί και οι σωστοί. Και σήμερα βλέπουμε με οργή και αγανάκτηση να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας και να διαβάζουμε και σε έντυπα μια δημοσιογραφία αηδίας, κατηναριού και στις εφημερίδες και στα πορνοέντυπα που κυκλοφορούν, που μόνο δημοσιογραφία δεν λέγεται αυτή. Πάει να εξαλειφθεί η τίμια δημοσιογραφία, η δημοσιογραφία λειτουργήμα. Μας τελειώνει. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι δεν πτωούμεθα εμείς για τα όσα σχόλια κάνετε, αλλά και για τη λάσπη εις βάρος μας. Μπορείτε να συνεχίσετε. Σήμερα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθεί στην αίρεση την εβραϊκή, τη μεγάλη, των μεγαλυτέρων αιρέσεων, τη μασονία. Η μασονία λοιπόν είναι εβραϊκή εφεύρεσης. Όσο και να θέλουν να μην το πούμε, το λέμε, διότι είναι η χειρότερη όλων των αιρέσεων. Σήμερα οι ηγέτες όλων των εθνών είναι μασόνοι. Αν δεν ήταν μασόνοι δεν θα ήταν και ηγέτες. Και βεβαίως για να φτάσουν η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων σε αυτό το θρίαμβο της παγκοσμιότητος που θέλουν να κυριαρχήσουν και να επιβάλλουν, έπρεπε να είναι τα δικά τους φερέφωνα επάνω σε όλους τους κρατικούς μηχανισμούς, όλα τα έθνη. Ίδρυσαν λοιπόν εταιρείες απανταχού στη γη, έστησαν λέσχες, στοές, οργανώσεις, παραρτήματα, ομάδες και διαμέσου αυτών επηρέασαν την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες. Με 1002 ψέματα ότι πρέπει να εργαστεί για ένα νέο επερχόμενο κόσμο, στις στοές αυτοί που επήγαιναν ως τυφλά πρόβατα ότι εργάζονται για την ειρήνη του κόσμου, για απολαύσεις, για να ζήσει ο κόσμος μέσα στα πλούτη, στην ευμάρεια, στη χαρά, και μάλιστα όχι μόνο για 50 ή 100 χρόνια, αλλά στην αιωνιότητα κηρύσσει η μασονία, ότι θα ζήσουν, όπως κηρύσσουν και το πλοκάμι της μασονίας, ο χιλιασμός, ότι θα ζήσουν 1000 έτη σε ευμάρεια με τον Μεσσία τους και λοιπά, τον αναμενόμενο. Και βεβαίως αυτή την πλάνη την έχουν στηρίξει σε βουδιστικές θεωρίες.
οι κουτί άνθρωποι εμείς όλοι επέσαμε στις παγίδες και στις λούμπες της μασονίας και πιστέψαμε ότι όλες οι προαναφερθήσεις εταιρείες και οργανώσεις εργάστηκαν όλοι αυτοί για το καλό της ανθρωπότητας. Ενώ εργάστηκαν για το αντίθετο. Εργάστηκαν εξαγοράζοντας συνειδήσεις με άφθονο χρήμα. Και το βλέπουμε σήμερα. Τι γίνεται. Μία σύντομη λοιπόν έρευνα θα μας πείσει ότι ο εκπεσών έως φόρος, ο σατανάς, με αντικαταστάτες όλους επί της γης Εβραίους, έχει αρχίσει εδώ και αιώνες το πονηρό έργο του και προχωρεί ακάθεκτος. Βεβαίως αυτή είναι μία μάχη άνηση μεταξύ ανθρώπων Θεού και ανθρώπων, και προσπαθώντας ο σατανάς μέσω των πολλών αιρέσεων, θα αναφερθούμε στη συνέχεια και στις αιρέσεις, να αποκομίσει όσο το δυνατόν και να συμπαρασύρει περισσότερες ψυχές μαζί του. Έτσι λοιπόν ο εφευρέτης της καταραμένης αυτής αιρέσεως που λέγεται μασονία ήταν ένας αρχιερέας των Νότου Σολομώντος, ονόματι Σαδόκ, ο οποίος αφού επήρε την κρατική εξουσία στα χέρια του και βεβαίως και την θρησκευτική και την πολιτική, αυτός ίδρυσε την πρώτη στοά στην Ιερουσαλήμ. Για να μην μας λένε ότι η μασονία δεν έχει καμία σχέση με τον εβραϊσμό. Γι' αυτό τα καταθέτουμε απόψε όλα αυτά εδώ. Και αφού άρπαξε λοιπόν την θρησκευτική εξουσία, την πολιτική και την κρατική, και το συνέδριο το οποίο το ονόμασαν Σαχενδρίν, είναι γνωστά αυτά, που δίκαζε τα πάντα και τους πάντες, έβγαλαν και ένα νόμο να μην έχει δικαίωμα κανείς Εβραίος στην τάξη να γίνει ιερεύς ή αρχιερεύς, ή μη μόνον οι δικοί του συγγενείς, τα αξιώματα δηλαδή, να πηγαίνουν στους συγγενείς και οι διαδοχές. Έτσι λοιπόν επέβαλαν την καταραμένη αυτή μασονία από το εβραϊκό Ταλμούδ, το οποίο εγκρέμισαν δηλαδή τα παλιά, τους καλούς Ιουδαίους, και επέβαλαν το εβραϊκό Ταλμούδ, το Ευαγγέλιο του Όφεως, σήμερα που το έχουν ενστερνιστεί και που το εφαρμόζουν σε όλη την ανθρωπότητα. Διότι οι μασόνοι Εβραίοι μισούσαν με λύσα τους προφήτες, την Παλαιά Διαθήκη, τους προφήτες, και τους θανάτωναν με ξύλινα πριόνια. Τους έριχναν σε βόθρους, τους έριχναν στη φωτιά, άλλους τους έσφαζαν μπροστά στα θυσιαστήρια των ναών, άλλους τους έριχναν στα λιοντάρια και με κάθε βάναυσο τρόπο τους εξόντωναν με λίγα λόγια. Διότι εκείρηταν στον κόσμο να σέβεται τον Παντοκράτορα, να σέβεται τους γονείς και βεβαίως να αναμένει τον Μεσσία, τον επερχόμενο που ήταν ο Ιησούς Χριστός, και όχι ο νυν αυτός που περιμένουν. Επολέμησαν λοιπόν με λύσα. Κήρυταν ακόμη ότι οι προφήτες ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί εκ Παρθένου, θα διδάξει την ουράνια διδασκαλία του, θα κάνει ευεργετικά θαύματα, θα λάβει εκούσιο θάνατο διασταυρού και τέλος θα αναστηθεί. Οι προφήτες αυτοί που θανατώθηκαν. Γι' αυτό και έπρεπε να τους κλείσουν το στόμα, και όσοι μιλούσαν τότε δια των μασονικών στών περί επερχομένου Μεσσίου κλπ. Και όλα αυτά, του έκλειναν το στόμα με φρικτά βασανιστήρια, και βεβαίως είναι γνωστά ότι οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους προφήτες σχεδόν της Παλαιάς Διαθήκης. Και επειδή βλέπουμε αυτά τα χάλια σήμερα, αυτές είναι μεθοδεύσεις, οι εξαπλώσεις, η εξάπλωση, η μεγάλη σήμερα των αιρέσεων, και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να γκρεμιστεί ο χριστιανισμός και να περάσει η θεωρία της μετενσάρκωσης, μετεμψύχωσης και όλων αυτών των πραγμάτων, έγινε από τους Εβραίους μασόνους. Ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας για αυτούς, έλεγε: «Η κατεστίουση τας οικίας των χειρών και προφάσει μακρά προσεύχονται, ούτε λείψονται περισσότερον κρίμα». Μετά βεβαίως από όλα αυτά που βλέπουμε εδώ, θα πούμε πώς είναι δυνατόν να μην ξέρει ο κόσμος ότι όλα αυτά τα αγκάθια που είναι στο σώμα της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, και το σώμα της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας είναι καταπληγιασμένο, για όλα αυτά ευθύνονται οι μασόνοι και οι στοές. Και βεβαίως θα σας πω το σχέδιο της Εβραιομασονίας. Σήμερα λοιπόν είναι 1996, μέσα στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, βράζει
η εβραϊκή αίρεσης που λέγεται μασονία, και βεβαίως στα απονήρευτα πνεύματα που προσχωρούν στα κλαμπ τα πιο ανώδυνα, Rotary, Lions κλπ. Μπαίνουν μέσα και μετά είναι δύσκολο να βγουν, κυρίες και κύριοι. Έτσι λοιπόν οι μασονικές αυτές παραφιάδες που λέγονται Rotary Lions, Πεντηκοστιανοί Αδελφότης Μαθητών του Ιησού Χριστού της Ελεύθερης Αποστολικής Εκκλησίας, όλα αυτά, όλες αυτές οι παραφιάδες είναι δικά τους, δικές τους εφευρέσεις. Ώστε εάν δεν πέσει στα Rotary και μετά να πας στον ανώτερο βαθμό, να φύγεις από το Rotary, να πας στους Lions, να φύγεις από εκεί και να πέσεις τελικώς να πάρεις και τον 32ο-33ο βαθμό. Έτσι λοιπόν, αν και τα χρόνια εκείνα που ιδρύθηκε από τους Εβραίους η πρώτη μασονία πέρασαν, η μασονία έχει κατακυριεύσει τον πλανήτη όλο, και ενώ οι παλιοί μασόνοι ξεχάστηκαν, οι καινούργοι δρομολογούν την κατάσταση της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Και ο σκοπός της μασονίας βεβαίως, γιατί αυτοί δεν την έχουν θίξει και ούτε τολμάει να τη θίξει κανένας, και μου κάνει εντύπωση γιατί οι κύριοι δημοσιογράφοι δεν πάνε να κάνουν έρευνα, αλλά να πούνε αλήθειες, όχι να προβάλλουν τη μασονία και τις στοές και να παίρνουν συνεντεύξεις από τους μασόνους διδασκάλους και όλους αυτούς χωρίς να τους χτυπούν. Όχι έτσι για να πλανάται η ιδέα ότι η μασονία είναι, δεν έχει καμία σχέση με θρησκευτική αίρεση και οργάνωση και λοιπά, και δεν έχει καμία σχέση με τον εβραϊσμό και όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά να τους αποκαλύψουν, τότε θα τους βγάλω το καπέλο. Σκοπός λοιπόν της μασονίας είναι η εξάλληψη του χριστιανισμού διεθνώς, και πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Και άλλος είναι για να αναδείξουν τον νέον Θεό, τον εχθρό του αληθινού Θεού μας, τον εχθρό ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους που τον προετοιμάζουν, και αυτός βεβαίως θα είναι ο ενσαρκωμένος, το ενσαρκωμένο φίδι, το βδέλημα της ερημόσεως κατά την αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου, ο Όφης 666, ο οποίος θα είναι άνθρωπος καταγωγής εβραϊκής και θα έχει όλη την σατανική ενέργεια μέσα του. Επειδή νομίζουν ότι θριαμβεύουν οι μασόνοι, με αυτό το πλευρό να κοιμούνται, δεν θα πετύχουν τίποτα, το τελείως αντίθετο, θα γκρεμιστούν, όπως γκρεμίστηκε και ο ναός του Σολομώντος τότε. Αφού θα κυριαρχήσουν έτσι προσωρινά, στο τέλος θα έρθει το γκρέμισμα. Και βεβαίως εδώ θέλω να πω ότι η Ελλάς έχει 800 μασονικές οργανώσεις, υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, όπου δρούν από το 1978, προ 17 χρόνια ήταν 800. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε. Και ακούτε τώρα για το θρίαμβο των μασόνων, κυρίες και κύριοι, νομίζουν. Είναι ένας θρίαμβος όπως τα μυρμήγκια, τα φτερωτά. Λίγο πριν ψοφήσουν, βγάζουν φτερά. Και αυτοί θα ψοφήσουν. Όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί λερναία ύδρα με τα πλοκάμια, την τεράστια προέκταση και τα πλοκάμια των αιρέσεων. Λίγο πριν ψοφήσουν τα μυρμήγκια, βγάζουν φτερά. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ποιος είναι ο Θεός των μασόνων. Ο τραγοπόδαρος με την πεντάλφα στο κούτελο και τα κέρατα, ο Μπαθομέτ. Ο Σατανάς βεβαίως. Αυτόν λατρεύουν στον 32ο βαθμό, σε αυτόν είναι υποταγμένοι και αυτόν υπακούουν. Να λοιπόν γιατί η χώρα μας έφτασε εδώ που έφτασε. Λοιπόν, και υπάρχουν και προσευχές μέσα, οι οποίες προσευχές δεν χρειάζεται να ακουστούν. Προσευχή των μασόνων 33ου βαθμού, και βεβαίως είναι μία ύβρις εναντίον στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και ένα μίσος και ένας οχετός ακατάσχετος μία προσευχή στις στοές που γίνεται από τους κυρίους αυτούς που υπηρετούν. Οι στοές λοιπόν είπαμε ότι είναι εβραϊκό κατασκεύασμα προς αφανισμό του χριστιανισμού. Και δόξα βεβαίως μεγάλη του εβραϊσμού, διότι γι' αυτό και ιδρύθηκαν. Και το γράφουν και στα πρωτόκολλά τους. Προς το τέλος της εκπομπής θα δεχτούμε 3-4 τηλεφωνήματα αν προλάβουμε. Για όσοι από εσάς είστε πεπισμένοι ότι για τα δεινά της Ελλάδος φταίει η μασονία, η καταραμένη αυτή εβραϊκή αίρεσης. Συμπέρασμα λοιπόν για τις στοές που είναι απανταχού σε όλο τον πλανήτη, αλλά και περισσότερες στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα.
Εις το των μασόνων είναι τα κρυσφύγετα των Εβραίων, όπου εποάζεται η διχόνοια μεταξύ κυβερνήσεων και λαού. Τα βλέπουμε τα χάλια μας τι γίνεται. Η διάλυση των κομμάτων, ο ένας επιτίθεται στον άλλον, αλληλοσπαραγμός εσωτερικός, είναι στο σχέδιο. Οι στοές είναι επίσης χημικά εργαστήρια στα οποία επεξεργάζονται τους διαφόρους εμβολιασμούς, δημιουργώντας νεογέννητες ασθένειες. Γι' αυτό κάποιες και λίγο οι επιστήμονες μας ανακοινώνουν και από μία ασθένεια. Στα εργαστήριά τους εκολάπτονται όλα αυτά, και το AIDS και όλα. Οι στοές θα αρπάξουν, λέει, μέσα όλα τα χωράφια της Ελλάδος. Και τα αρπάζουν μέσω της ΕΟΚ τώρα, τα βλέπουμε. Βάζουν 1 εκατομμύριο πρόστιμο στους αγρότες, εάν δεν αποδεχθούν την κωδικοποίηση και δεν αποδεχθεί ο κάθε αγρότης το σφράγισμα και την συγκεκριμένη ταυτότητα, δηλαδή τον αριθμό του. Να αρνηθούν οι αγρότες. Προσέξτε, διότι μεγάλος κίνδυνος ελοχεύει, θα τους τα πάρουνε τα χωράφια ούτως ή άλλως. Οι στοές θα κατασκευάσουν, έχουν κατασκευάσει όλα αυτά που βλέπουμε, τα υπερμεγέθη σούπερ μάρκετ, ώστε στις παγκόσμιες αποθήκες η παγκόσμια τροφοδοσία να την έχουν στις αποθήκες τις δικές τους. Κλείνουν τα μικρομάγαζα, κλείνουν τα μικρά μπακάλικα, δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα μπακάλικο, είναι με το φανάρι του Διογένους ψάχνεις να βρεις. Υπάρχουν τα ντίας, τα δικά τους αυτά που φτιάχνουν, ώστε σε λίγο να επιβάλλουν εκεί την ταυτότητα, την ηλεκτρονική, για να σφραγιστούν οι Έλληνες και να ψωνίζουν μέσα από την ταυτότητα, αφού δεν θα υπάρχει ελληνικό μαγαζί πλέον. Οι στοές αρπάξαν την κτηνοτροφία και την αρπάζουν της Ελλάδος. Οι στοές θα αρπάξουν όλη τη βιομηχανία, τι θα την αρπάξουν που την άρπαξαν, όλη τη βιομηχανία της Ελλάδος, καταργώντας μέσα σε μία μέρα, λέει εδώ, 500 εκατομμύρια βιομηχανίες στον κόσμο. Δεν βλέπουμε εδώ τις ιδιωτικοποίησεις και την κατάργηση μία βιομηχανία πίσω από την άλλη που κλείνει. Στις μέρες μας γίνονται αυτά. Οι στοές θα καταργήσουν σε μία μέρα όλα τα χρηματιστήρια όταν γίνει το παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Οι στοές θα καταργήσουν σε μία στιγμή όλες τις θρησκείες, κυρίες και κύριοι, να μην έχουμε καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό, πλην της εβραϊκής, της σιωνοταλμουδιστικής. Οι στοές, όπως και μας κυνηγάνε, και έχει αρχίσει υφίσταται ορθόδοξος μοναχισμός, τα ορθόδοξα ανατολικά κράτη, μεγάλο διωγμό, ήδη ο διωγμός στην Ορθοδοξία έχει αρχίσει, γενομένης από τη Σερβία. Κυνηγούν λοιπόν και θα κυνηγήσουν μόλις εδραιωθούν ανελαίητα τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και ήρθε καιρός να αποδείξουμε κατά πόσον είμαι θα χριστιανοί Ορθόδοξοι και κατά πόσον θα δεχθούμε την αποχριστιανοποίησή μας, να αποδεχθούμε τις σατανικές ταυτότητες και το ηλεκτρονικό φακέλωμα που θα μας καταστήσει ρομποτοειδή κατευθυνόμενα, ελεγχόμενα, αστυνομευόμενα άτομα και θα μας καταργήσει την ατομική ελευθερία και τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Προσέξτε. Οι στοές λοιπόν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να προχωρήσει το σχέδιό τους μέχρι εκεί. Έχουν αρπάξει το εμπόριο της Ελλάδος. Οι στοές κατήργησαν ήδη την ελευθερία του τύπου και ψηφίζεται αυτή τη στιγμή και μπορεί και να έχει ψηφιστεί, δεν το ξέρουμε, αλλά γι' αυτό βάλανε τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος είναι Εβραίος. Λοιπόν, ο κύριος Σιμίτης εμπήκε επάνω για να μπορέσει να νομιμοποιήσει τον φασισμό στον τύπο και στο λόγο. Δεν θα τολμάει σε λίγο από το 97 και μετά να μιλήσει κανείς, να καταφερθεί κανείς. Θα περάσει το νομοσχέδιο αυτό που είχε περάσει στη Γερμανία, στην Γερμανική Βουλή, ότι όστις ασκήσει κριτική εναντίον των αιρέσεων, των παραθρησκευτικών οργανώσεων και κάθε κακοδόξου, κάθε σατανιστού, κάθε σατανιστικής εφευρέσεως και ειδικά εναντίον του σιωνισμού, θα τρώει 2 χρόνια άνευ εξαγοράς με 50 εκατομμύρια πρόστιμο. Θυμηθείτε αυτές τις καταθέσεις απόψε. Επίσης, οι στοές καταργούν τις κυβερνήσεις των κρατών. Ήδη τη δική μας τη διέλυσαν. Καταργούν λοιπόν και τοποθετούν επάνω κυβερνήτες Εβραίους. Γι' αυτό δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι. Τη διαλύουν και μετά τις αμερικάνικες εκλογές. Εκεί να δείτε, μυαλό ανθρώπινο δεν μπορεί να συλλάβει το γονάτισμα της Ελλάδος. Μου λέει κάποιος, κύριε Δουράκη, λέει, τρομοκρατείτε τον κόσμο. Να μην πούμε, λέω, την αλήθεια. Όχι, θα τον παραπληροφορούμε τον κόσμο. Ο κόσμος ίσα ίσα, όταν προετοιμαστεί και ξέρει τι έρχεται και τι τον περιμένει, προετοιμάζεται και δεν θα πιαστεί εξαπίνηση ο κόσμος. Όσοι λοιπόν, αυτοί που τα λένε αυτά, είναι οι εχθροί που δεν θέλουν να ακούγεται κιχ και καμία κατάθεση αληθινή. Λοιπόν, οι στοές σήμερα καθοδηγούν
Τα πάντα. Λέσχες, εταιρείες, αδελφότητες. Οι ΣΤΟΕΣ καταργούν το Σύνταγμα της Ελλάδος. Το καταργούν. Δεν υπάρχει πλέον αναθεώρηση συντάγματος. Δεν είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι ζήτημα εάν θα υπάρχει το Σύνταγμα της Ελλάδος, το όνομα της η ορκομοσία μόνον. Είδαμε και στις οθόνες μας την κυρία Δαμανάκη και την κυρία Παπαρίγα, που δεν ορκίστηκε και που δεν σήκωσε το χέρι της. Πόσοι άθεοι είναι, τεχνητοί Εβραίοι, κυρία Δαμανάκη, άλλοι δεν ξέρω, τεχνητός Εβραϊσμός είναι ίσον η μασονική μύηση. Οι άλλοι είναι ξέματος Εβραίοι. Οι ιστοές λοιπόν προπαρασκευάζουν μυστικά τους δικούς τους, Πριτάνης Πανεπιστημίων, γι' αυτό και τα παιδιά μας επάνω διδάσκονται αυτά που θέλουν αυτοί να διδάσκονται, παραχάραξη της ιστορίας και διαστροφή, αναλήθειες, ψεύδι και όλα αυτά. Οι ιστοές κατέπινξαν τις σκέψεις των χριστιανών με διδασκαλίες μέσα από εικόνες, από την τηλεόραση, η οποία έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό σήμερα η τηλεόραση, μεταβάλλοντας τους χριστιανούς, όπως γράφουν στα πρωτόκολλά τους, μεταβάλλοντας τους χριστιανούς σε ζώα, κατευθυνόμενα. Οι ιστοές πια έχουν ανοίξει έναν υπόνομο τεράστιο στα θεμέλια του έθνους και βεβαίως στα θεμέλια του χριστιανισμού. Οι ιστοές εκλέγουν τους προέδρους των κρατών, τους το λέμε για να μην νομίζουν αυτά απόψε, για να μην νομίζουν ότι δεν ξέρουμε από πού προέρχονται όλα αυτά. Και να τα μάθετε για όσους δεν γνωρίζετε και δεν έχετε διαβάσει ή δεν μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς. Οι ιστοές λοιπόν εκλέγουν τους προέδρους των κρατών, αυτούς που βαρύνονται με κρυμμένες ηθικά παραπτώματα, προς γελιοποίηση και κάποια στιγμή τους τα βγάζουν έξω και τους κρατάνε στο χέρι και τους κατευθύνουν και κάποια στιγμή τους γελιοποιούν και στα μάτια των λαών που κυβερνάνε. Οι ιστοές διακηρύττουν ότι εντός μιας στιγμής θα εκδώσουν ανά την οικουμένη όλες τις προγραμματισμένες διαταγές τους. Οι ιστοές διακηρύττουν ότι οι χριστιανοί είναι ηλίθιοι, προσελκύουν δε αυτούς στην ορατή στρατιά των στόων προς παραπλάνηση των υπολείπων χριστιανών. Οι ιστοές δημιουργούν επίτηδες εχθρούς όταν επιθυμούν να μεταβάλουν ορισμένα σημεία του κυβερνητικού σχεδίου. Επίσης και για να κλέβουν τα μυστικά. Οι ιστοές προώθησαν τον εκφυλισμό στους χριστιανούς, το βλέπουμε στις μέρες μας τι έχει γίνει σήμερα, και τώρα και άλλα που θα γίνουν στο μέλλον, και όλα αυτά σας τα καταθέτουμε για να καταλάβουμε όλοι μας ότι έργο της μασονίας είναι να χαλάσουν τα έθνη, οι κοινωνίες, οι οικογένειες, οι ψυχές, και να βλέπουμε αυτή την τραγωδία που εξελίσσεται επί καθημερινής βάσεως μπροστά μας, ως θεατές σιωπηροί από τα σπίτια μας. Μας δείχνουν τι μας κάνουν, πώς μας εξαχρίωσαν την νεολαία μας, πώς την οδηγούν στον αφανισμό τα παιδιά μας στα ναρκωτικά, διότι αν η νεολαία χτυπηθεί, δεν υπάρχει συνέχεια στο έθνος. Φρόντισαν λοιπόν για την νεολαία, υπάρχει όμως, υπάρχουν υγιεί παιδιά και υπάρχουν παιδιά που επιμένουν, πρόσφατα δεχθήκαμε και τηλεφωνήματα από παιδιά έτσι χριστόψυχα και ελληνόψυχα, 19 χρονών, 18 χρονών, 17, που το λέει η καρδούλα τους. Λοιπόν, εδώ είναι Ελλάδα και πολύ δύσκολα θα αφελεινήσουν και θα εκφυλίσουν τον εγκέφαλο του Έλληνος. Ας κάνουνε και αυτή την προπαγάνδα στα σχολεία, ας κάνουν ό,τι θέλουνε. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε στην καμουφλαρισμένη μασονία που είναι τα Rotary, τα Clubs, τα Rotary και τα Lions. Είναι κορυφαίοι μασόνοι αρχηγοί στα Rotary και στα Lions, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως το Rotary είναι μια μικρή χάβρα στην οποία συγκεντρώνονται άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν ότι εκεί μέσα γίνεται και συντελείται ο ψυχικός τους θάνατος και κάθε άλλη συμφορά σωματική, που γρήγορα βεβαίως θα τους καθυλώσει ή θα αρρωστήσουν ή θα τους οδηγήσει στον τάφο, διότι αρνούνται την πίστη τους στην πραγματική και προσχωρούν σε όλες αυτές τις μασονικές παραφιάδες. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα της μασονίας με τα παρατήματά της έχει εξαπλωθεί και έχει εδρεωθεί πλέον, και βεβαίως το μόνο που θα γίνει σε λίγο θα είναι το γκρέμισμα, διότι δεν θα επέμβετε εσείς, εμείς θα αντιδράσουμε και θα αντισταθούμε όσο μπορούμε. Θα επέμβει εκείνος που λογαριάζουν άνευ του ξενοδόχου, ο κυβερνήτης. Και ο κυβερνήτης δεν είναι αυτά τα ανθρωπάκια. Θαρσείτε, έτσι μας λέει ο Κυριός μας, ότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο.
Τον έχει νικήσει. Εκείνος είναι ο νικητής της ζωής και του θανάτου. Ο αρχηγός της ζωής. Σε εκείνον ανήκει όλη η δόξα και το μεγαλείο. Και πού θα πάνε αυτοί, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Με τον πατέρα τους στο διάβολο εντός ολίγου και θα τους κλείσει όλους μαζί. Λοιπόν, τα Ρόταρι ιδρύθηκαν το 1910 με την Εθνική Ένωση των Λεσχών Ρόταρι στο Σικάγο, το οποίο Σικάγο είναι κέντρο του εγκλήματος, το γνωρίζουμε. Και αμέσως μετά το 1912 ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση των Λεσχών Ρόταρι. Είναι λοιπόν ένα πονηρό δείχτη το Ρόταρι για να πιάσει τους αφελείς, λέγοντας ότι είναι ένα κλαμπ που συγκεντρώνεται μια λέσχη ανθρωπιστική για την ειρήνη, για την φιλανθρωπία και για όλα αυτά που μας κοπανάνε κατά καιρούς. Βεβαίως και η νοημερολογητική εκκλησία της Ελλάδος και η ιεραρχία, αν και αιρετική, δύο φορές αναθεμάτισε με αποφασή της, και το λέω αυτό, αιρετική, διότι έχει προσχωρήσει στην πανέρεση του οικουμενισμού. Γι' αυτό την αποκαλώ αιρετική, και ξέρει και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ, ότι η πανέρεση του οικουμενισμού είναι πλοκάμι της μασονίας και αυτό, και η πανέρεση του οικουμενισμού είναι που θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στην Ορθοδοξία και στον Χριστιανισμό. Κι όμως, τους είχε αναθεματίσει το νέο ημερολόγιο τότε η Εκκλησία της Ελλάδος στις 12 Οκτωβρίου του 1933 και του 1972 και καταδίκασε τα Ρόταρι τότε ως αντιχριστιανική θρησκεία το πρωτοδικείο αριθμό, το πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 2060 στις 6 Δεκεμβρίου του 1969. Αυτά για να μην μας λένε ότι τα Ρόταρι είναι ανώδυνα και όλα αυτά. Λοιπόν, και τώρα, τα Lions το ίδιο. Το Lions, το οποίο έχει το ανάποδο τρίγωνο και έχει και ένα λάμδα στη μέση που σημαίνει, δεν σημαίνει Lion, σημαίνει Lucifer, Σατανάς, ως φόρος. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεθοδεύσεις τους, αυτά είναι τα κλαμπ που έχουν και καμουφλάρονται πίσω από αυτούς τίτλους. Και εδώ θέλω να πω τώρα και για το σιωνισμό, τη μεγάλη αυτή κατάρα των αιώνων. Είναι ο σιωνισμός ίσον εβραϊσμός άθεος. Οι σιωνοταλμουδιστές Εβραίοι. Πηγή και πατέρας όλων των αιρέσεων, από καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του κόσμου. Διότι ο σιωνισμός εργάζεται για να καταργηθεί ο χριστιανισμός. Και βεβαίως η μασονία, τα πλοκάμια του σιωνισμού, μασονία, Ρόταρι, Lions, ακούτε πόσες αιρέσεις. Να είτε σι ταμπλιέροι, αιωσφοριστές ή λουτσιφέροι, για το Θεό αυτοί προσκυνούν τον αιωσφόρο ως Θεό. Σατανιστέ, αυτοί προσκυνούν τον Σατανά. Αστρολόγοι, οι μάγοι αυτοί, οι υπηρέτες της Βαβυλώνος, που τα βλέπουμε συνέχεια, μας δίνουν εντολές να συμβουλευτούμε τα ταρό, να μας πούν τη μοίρα μας, οι αστρολόγοι και οι μάγισσες και οι μάντις. Λοιπόν, τα βλέπουμε επί καθημερινής βάσης. Ροδόσταυροι, σατανιστέ που καυχόνται ότι εξουσιάζουν τα δαιμόνια. Μαρτινιστέ, προσέξτε, με ιδρυτή τον Εβραίο Πασκουαλή μισούν μελίσα το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτοί οι μαρτινιστές, που λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση οι υπόλοιπες αιρέσεις με αυτούς, αφού αυτοί είναι οι ιδρυτές και οι εφευρέτες. Νέα Ατλαντική Κοινωνία, εβραϊκή εταιρεία με βασιλεία τον Αντίχριστο. Νέα Ατλαντική Κοινωνία, νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Ακαδημία Ρατζ Γιόγκα, Ινδική Μαγεία. Πηγή γνώσης, παρακλάδι των Ιλουμινάτων που προείπαμε ότι σταύρωσαν τον Κυριόν μας. Πηγή εμπνεύσεως, κηρύττουν όλοι αυτοί ότι ο αιωσφόρος είναι η πηγή του φωτός και ο Υιός της Αυγής. Και είναι βεβαίως το δόγμα των μασόνων αυτών, ότι είναι πηγή του φωτός και ο Υιός της Αυγής. Γνωστική. Μέντιου με πρώτον αρχηγό τον Σίμωνα Μάγο τον Σαμαρίτη, προσωπικό μάγο του Νέρονος και της Εβραίας Ποπέας. Φανταστείτε. Φανταστείτε από τότε που είχαν κυριαρχήσει επάνω στους μηχανισμούς κρατικούς. Η γυναίκα του Νέρονος ήταν Εβραία, η Ποπέα. Μανιχαίοι, αρχηγοί του σημερινού κομμουνισμού, γέννημα εβραϊκό. Όλα αυτά οι αιρέσεις, όσο απίστευτο και να μας φαίνεται, είναι εβραϊκής προελεύσεως. Ισμαηλίτες, ταχυδακτυλουργοί, μυστικιστέ, ψευδομάγοι. Καρμαθίτες, Ισμαηλίτες, συμμορία ανηθίκων τρομοκρατών. Φατιμίδες, αρχηγός τους ο Εβραίος Χαντί Μέγας Μασόνος. Δρούσες, αρχηγός της τρομερής αυτής μασονικής του Άστων Δρουσών, υπήρξε ο Τούρκος Μασόνος Χακίμ Καλήφης. Τύπος εγκληματικός που πίστευε στη μετεμψύχωση και κήρυτε ότι ο ίδιος από Θεός που ήταν έγινε άνθρωπος για δεύτερη φορά. Ασασίνη, δολοφόνη δηλαδή.
αρχηγός τους ο Εβραίος εκ Περσίας Χασάν Μπιθ Σεμπάτ. Και συνεχιστεί στη Στοάς του Καΐρου. Ιλουμινάτι Λούτσιφερ. Σατανιστέ Εβραίοι, θα τους ξανάπαμε πριν από λίγο. Νέα παγκόσμια τάξη, τα σημερινά φρούτα. Γέννημα εβραϊκό των καταραμένων Ιλουμινάτων. Πελεκηφόροι. Καταργούν όλες τις θρησκείες, στις δε ορκομοσίες τους, οι πελεκηφόροι έχουν το σήμα του 666, ο σήμα τους. Νέα εποχή, άλλη αίρεσης, αρχαία ειδωλολατρία που βράζει στην Αθήνα. Αυτοϋπνοτισμός, αυτομαγεία με ενέργεια δαιμόνων. Ειδωλολατρία, προσκύνηση των ειδώλων και των ψευδοθεών. Αποκρυφισμός. Κίτρινη μαγεία, για να δείτε πόσα υπάρχουν, για να μην μπορέσει να σωθεί κανείς. Κρίσταλη, μαγεία τελουμένη διαμέσου κρυστάλλων και γυαλιών. Διαλογισμός με κρίσταλα, δαιμονική μαγεία. Αντισημιτισμός, εβραϊσμός που προσποιείται τον αντιεβραϊσμό προς παραπλάνηση των αφελών. Ανάντα μάργα, μαγεία νυχτερινή, γεμάτη η Ελλάδα από αυτά. Είδαμε τα παιδιά μας τι παθαίνουν σε σατανιστικές τελετές, τον ένα φόνο πίσω από τον άλλον και όλα αυτά. Ευαγγελικοί, προτεστάντες, με αρχηγό πρώην παπικό, τον καλόγυρο Μαρτίνο Λούθυρο, που πέταξε τα ράσα και βουτήχθηκε στην εσκρότητα. Προτεστάντες βαπτιστέ, είναι και αδελφοί καθώς και λουθυριανοί και μορμόνοι και καλβινιστέ. Κατά τον παρελθόντα, λέει εδώ αιώνα, εμπήκαν στην Αμερική, κατακυρίευσαν τους πάντες, Γερμανία, Αγγλία, Ελβετία και βεβαίως και άλλο ένας μήνος Προτεσταντών με αρχηγό οι Προτεστάντες. Γι' αυτό είναι αθεϊστική οργάνωση, δεν πιστεύουν στην Θεοτόκο, βρίζουν τη Θεοτόκο ούτε στη Σταύρωση, ούτε στους Αγίους, ούτε στο βάπτισμα, πεντηκοστιανοί, ευαγγελικοί και όλοι αυτοί. Είχαν αρχηγό Εβραίο τον Ιωνά Κίνγκ. Λοιπόν, φιλευερή κατάσταση των Ελλήνων το 1821, αυτές οι αιρέσεις από τότε ευθύνονται. Λοιπόν, όλα αυτά κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε παρακάτω για τη βουδιστική εταιρεία, βουδισμός των Ινδιών με την μετεμψύχωση, γέμισε η Ελλάδα με σατανικά μοναστήρια των δίθεν μοναχών βουδιστών, που είναι και στους πρόποδες του Αγίου Όρους, κάτω, και βεβαίως καμία διαμαρτυρία από το Άγιον Όρος και από τους Αγιερείτες Πατέρες, που έπρεπε να ξεσηκώσουν το σύμπαν και να γίνει ο χαμός, αλλά δέχονται σιωπηρά τις επιθέσεις, τις δυσφημιστικές, τις επιθέσεις λάσπης, κατασυκοφάντησης εσχρότητος από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δήθεν ότι οργιάζει το όρος, οργιάζει ο Ορθόδοξος Μοναχισμός και ότι όλα τα κακά υπάρχουν στον Ορθόδοξο Μοναχισμό και μόνο. Πρόσφατα είδαμε και το έσχος αυτό στο Mega Channel που βγάλανε το κορίτσι αυτό, το οποίο θα ήταν υποδαιμονική επίρρεια, γιατί φαινόταν ότι δεν είχε καμία, ασυνάρτητο παντελώς ήτανε, αλλά έλεγε, βγαίνει ένας άνθρωπος που έχει σώστας φρένας να λέει αυτά που κατέθεσε το κορίτσι αυτό που δέχτηκε, ενώ το είχαν διώξει, είχε αποποιηθεί το ράσο, να ντυθεί ξανά καλόγρια με παντελόνια από κάτω και να πει όλα αυτά τα έσχη που ακούσατε μπροστά στις οθόνες της τηλεοράσεως. Εγώ σας ερωτώ. Είναι λοιπόν κατευθυνόμενη επίθεση εναντίον του Ορθοδόξου Μοναχισμού συστηματική. Δεν βλέπουμε, κύριοι, αυτοί να ασχολούνται με τίποτα άλλο, ημιμόνον με τον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Ούτε με τον Βουδιστικό Μοναχισμό, ούτε με τον Γκουρουιστικό, ούτε με τις Στοές, ούτε με όλες τις αιρέσεις αυτές που αναφέραμε. Μόνον η τηλετόρα είχε την, μέσω του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, να κάνει την αναφορά στο ΚΕΦΕ, να κάνει την έρευνα αυτή τη μεγάλη, και είδαμε τα αποτελέσματα τι γίνεται. Γιατί και το ΚΕΦΕ, στο ΚΕΦΕ είναι Εβραίοι. Το ΚΕΦΕ είναι εφεύρεση εβραϊκή. Κατασκοπίες, εταιρείες κατασκοπίες που κατασκοπεύουν και γκρεμίζουν τα θεμέλια του έθνους. Έχουμε λοιπόν κέντρο Μαχαρή Συμμαχές, μαγεία με ανώτερα δαιμόνια, παγκόσμια λευκή αδελφότης, ρίζα μασονίας και αυτό, παιδιά του Θεού, αυτοί που πρεσβεύουν ότι ο Κρίσνα, ο Λάο Τσέ, ο Γκοντάμα Βούδας και ο Χριστός είναι το ίδιο. Έχουμε του Σάι Μπάμπα, σατανολατρεία. Έχουμε κέντρα παραψυχολογίας Βουλούκου, Ατζέμι και δεν συμμαζεύεται. Αυτοί είναι οι απατεώνες που υπηρετούν του αφεντάδες τους, που τους έχουν βάλει για να γκρεμίσουν, και σύνθημά τους είναι: ζήσε με τις ενοχές σου και ρίξε το φταίξιμο σε κάποιον άλλον. Τάγμα Εσέων, Εβραίοι δολοφόνοι. Τάγμα Πυθαγορείων, ειδωλολάτρες. Βλέπουμε την εξάπλωση της αρχαίας ειδωλολατρικής, της επαναφοράς της ελληνολατρίας και της αρχαιολατρίας, για να επανέλθει η Ελλάδα στο δωδεκάθεον του Ολύμπου, μέσω
μέσα από την αίρεση τη φοβερή νέα Ακρόπολης. Τρισίλιον Αιγυπτιακή ειδωλολατρία μεταμαγείας. Νέα συνείδηση. Ασυνειδησία κτηνώδης. Κέφε. Υβριστέ της Αγίας Χριστιανικής Πίστεως. Αρμονική ζωή. Μέντιουμ. Ομάδα ζομπιστών. Τελετουργίες μαγικής απατεωνίας και ψεύδους. Κέντρο γνωστικών σπουδών. Το Κέντρο Γνωστικών Σπουδών δρά για την κατάργηση του χριστιανισμού. Όλα αυτά τα κέντρα. Κέντρο Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας. Κλάδος των Μέντιουμ. Σίλβα. Ο Εβραίος Ιδρυτής Mind Control διδάσκει ότι ο Χριστός ήταν ένας Εβραίος άνθρωπος, όχι όμως Θεός. Η αίρεση αυτή. Αυτοβελτίωση. Βλακοδέστατη θεραπεία, αυτό που μας λένε ότι εμείς είμαστε Θεοί και ότι μέσα μπορούμε να δώσουμε την ίαση μέσα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Λέγεται αυτοβελτίωση η αίρεση αυτή. Και διδάσκει την θεραπεία και την βουβή επίκληση των δαιμόνων, την αυτοθεραπεία. Ανθρωποσοφία. Αυτοί στηρίζονται στη μορία, βεβαίως στη βλακεία του εγκεφάλου τους, που την αποκαλούν σοφία. Είναι η σοφή του κόσμου τούτου. Κέντρο Αντλεριανών Σπουδών. Αυτοί περιμένουν το νέο Μεσσία μέχρι το 2000. Βεντάτα. Πιστεύουν στους θεούς. Σε πολλούς θεούς. Κέντρο Θηβετιανών Σπουδών. Άλλη αίρεση αυτή. Εκπαιδευτέ μαγείας που περιμένουν και αυτοί το νέο Μεσσία. Πανελλήνιο Κέντρο Διαλογισμού. Διδάσκουν τη λευκή μαγεία. Θεοσοφιστική Εταιρεία. Κατά του χριστιανισμού υποκριτικά εργαζόμενοι. Θεοσοφιστική Εταιρεία. Έτσι παρουσιάζονται ως εταιρείες θεοσοφιστικές. Η Άμβλυχος παρακλάδι των Αθέων Θεοσοφιστών. Νέα Ακρόπολη. Τα ακούσατε για τη Νέα Ακρόπολη. Δικτύωση των Κέντρων του Φωτός. Άλλη αίρεση. Η οποία είναι η μυστική εβραϊκή εταιρεία των Ναϊτών, των Ταμπιέρων. Αυτή που ήταν η μεγάλη στο άκετο, εκεί που γίνονται όλες οι σύνοδοι κορυφής στην Ρόδο, το μεγάλο κάστρο της Ρόδου, το είχαν πρώτα οι Ροδοσταυρίτες, Ταμπιέροι, Ναΐτες κλπ. Και για το πιο έβηχον το κάνανε Νέα Ακρόπολης. Καταλάβετε τι γίνεται, για να πέφτουν πιο εύκολα στη Λούμπα. Και εκεί έγινε πρόσφατα η σύνοδος κορυφής της ΕΟΚ. Καταλαβαίνετε πως οι μασόνοι συγκεντρώθηκαν στο κάστρο της Ρόδου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η μασονία είναι το πανούργο, το θηρίο με τα πολλά κεφάλια, η Λερναία Ύδρα, που προσπαθεί να εδραιώσει τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Έχουμε τη Μαύρη Δευτέρα, άλλη αίρεση, με δόγμα τον Θεό του Σατανά, τάγμα κριναετών, παρακλάδι της νέας εποχής, ροδοσταυρικό τάγμα, σατανολάτρες και αυτοί πρώτου μεγέθους, ναός της κατανόησης εβραϊκή αίρεσης από την Αμερική Φερμένη, το 666, Σαμπάλα, προσέξτε αυτό, ήρθε στην Ελλάδα το 1981. Είναι εβραϊκή αίρεσης και εργάζεται με πείσμα σπρώχνοντας την νεολαία στην αληθικότητα. Γι' αυτό τα παιδιά μας έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Ειδικά η αίρεση αυτή η Σαμπάλα έχει στρέψει όλα τις ταβέλη εναντίον της νεολαίας, εναντίον της Ορθοδόξου Ελλάδος και σύμβολό της έχει την, προσέξτε το αυτό, την Αιγυπτιακή πυραμίδα 666, ολογράφος. Την κορυφή της βέβαια και κηρύττει ότι ο κάθε μασόνος μπορεί να γίνει κρίκος ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Δηλαδή να γίνει ένας Ιησούς Χριστός. Αυτά κηρύττουν. Νέα Πεντηκοστή. Εργάτες και αυτοί καταραμένοι πεντηκοστιανοί, όπου δεν πιστεύουν ούτε σε σταύρωση, ούτε στη Θεοτόκο, ούτε στο βάπτισμα, ούτε πουθενά. Σπύρα Βρικολάκων, άλλη αίρεση, οπαδοί της μαύρης μαγείας που σκοτώνουν παιδιά και ρουφούν το αίμα. Ζωντανές δυνάμεις, ζήτα δέλτα, ειδωλολατρεία, διδάσκουν ότι από το σπόρο τους θα γεννηθεί ο άνθρωπος της έκτης φυλής, η δέλτα ζήτα, ζωντανές δυνάμεις. Έπειτα, έχουμε την ομάδα ζομπιστών, τελούν μαγικές τελετουργίες για την υποδούλωση του χριστιανισμού. Μεθοδιστές, πανθεϊστές, αποκρυφιστές, Ιλουμινάτοι, Μορμόνοι, υψηλότατη θέληση, νέα ομάδα παγκοσμίων υπηρετών, όπου αυτοί ενεργούν για λογαριασμό της εβραιομασονικής νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων και αγωνίζονται με λύσα για την κατάργηση της χριστιανικής πίστεως, προσκυνούν τον Σατανά και επισπεύδουν μία αιματοχυσία και ένα διωγμό κατά των αντιθέτων, δηλαδή των χριστιανών. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στη νέα εποχή και ολοκληρώνομαι για να δείτε πώς η μασονία είναι το πολυκέφαλο τέρας που οδηγεί όλα τα έθνη και ειδικά την Ορθόδοξη Ελλάδα
Και εκεί έπρεπε να χτυπήσουν και η ταγή και το ιερατείο και ο λαός και εκπαιδευτικοί και όλοι, πρώτα να γκρεμίσουν τις στοές. Τις στοές της κολάσεως, που είναι γεμάτες φίδια, όπου όλοι αυτοί μέσα κατεργάζονται το γκρέμισμα του έθνους, το γκρέμισμα όλων ημών, της χώρας και βεβαίως του χριστιανισμού. Η νέα λοιπόν εποχή, να ακούγεται και πιο ωραία, νέα συνθήματα, νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων που την έφερε η μασονία. Το πολυκέφαλο αυτό τέρας είναι γέννημα θρέμα και αυτό εβραϊκής προελεύσεως. Έχει δημιουργήσει βεβαίως με αυτό το όνομα, έτσι, γιατί είναι πανούργο το όνομα, νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, κάπου θα οδηγηθούμε, κάπου θα μας πάνε καταπληκτικά και όλα αυτά. Έχει το καταστροφικό της έργο πλέον η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, το ολοκληρώνει για την καταστροφή της χριστιανικής πίστεως και βεβαίως σε έναν κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας για να μας ανοίξει τις πύλες της κολάσεως, κόσμο καταχθόνιο, κόσμο γκρεμίσματος η νέα εποχή, το βλέπουμε. Βλέπετε τι δημιούργησε. Και βεβαίως να μπορέσει όσο το δυνατόν η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων να συμπαρασύρει ψυχές στο κολαστήριο το δικό της. Η νέα εποχή λοιπόν βιάζεται να φέρει την ημέρα κατά την οποία δεν θα υπάρχει, κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Χριστού. Και το βλέπουμε αυτό σταδιακά με την κατάργηση της προσευχής στα σχολεία, με την αποκαθήλωση των εικόνων, τοποθετώντας πράκτορες δικούς τους εκπαιδευτικούς μέσα, είτε πεντηκοστιανούς είτε χιλιαστάς που διδάσκονται τα παιδιά μας, τα διδάσκουνε. Ποιοι διδάσκουν τα παιδιά μας μόνον? Δεν διερωτάστε, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, και αφού λοιπόν η νέα εποχή βιάζεται να φέρει αυτή τη μαύρη μέρα, στην οποία δεν θα υπάρχει Εκκλησία του Χριστού, αλλά τι θα υπάρχει? Πανθρησκεία. Η Εκκλησία του Αντιχρίστου. Ενθαρρύνοντας λοιπόν τα θύματα της η νέα εποχή να γίνουν θεοί και να ζουν αιώνια πάνω στη γη τρώγοντας και πίνοντας, χειρίσει όλο αυτό το ψεύδος, όλη αυτή τη χρεοκοπία, όλο αυτό το γκρέμισμα. Το κυριότερο λοιπόν δόγμα της νέας εποχής είναι να δημιουργήσει μια παγκόσμια θρησκεία, μια παγκόσμια κυβέρνηση, ένα παγκόσμιο κυβερνήτη υπερδικτάτορα, ένα παγκόσμιο νόμισμα και παγκόσμια θρησκεία. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάνω σε αυτές τις δύο εξουσίες θα καθίσει ποιον? Τον Εβραίο Πατριάρχη, τον αναμενόμενο Μεσσία και Μονάρχη της Γης, όπου θα τον ανακηρύξει Μεσσία της ανθρωπότητος. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα ολίγα σήμερα, για να καταλάβουμε όλοι εμείς ότι γιατί ενοχλούνται οι κύριοι αυτοί από τις εκπομπές αυτές. Οι εκπομπές αυτές και οι καταθέσεις γίνανε ακριβώς για να ενοχλήσουν. Δεν γίνανε για να αποκοιμήσουν τον κόσμο. Λοιπόν, καλόν θα ήταν οι κυρίες και οι κύριοι αυτοί να μην ξαναασχοληθούν, διότι τους έχουμε πάρει είδηση ότι είναι όργανα των σκοτεινών δυνάμεων και προσπαθούν να διαλύσουν, να ξεφτυλίσουν, να γελιοποιήσουν, να διακομωδήσουν τον αγώνα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Λοιπόν, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Και θα πρέπει όλοι εμείς να προετοιμαζόμεθα, να αντιδράσουμε, γιατί σε λίγο αυτοί τι φοβούνται? Την ενημέρωση. Όποιος Έλληνας είναι ενημερωμένος δεν έχει φόβο, διότι δεν θα μας πιάσουν εξαπίνης. Γι' αυτό και βλέπουμε σκόπιμα στα κανάλια μας να ξεφάγουν τον Παπανδρέο, να γίνονται νεκροψίες, τα σενάρια της Μιμής, τα σενάρια της Διαθήκης, τα σενάρια και ο τουρκικός στόλος είναι στο Αιγαίο παραταταγμένος απέναντι στα μικρασιατικά παράλια. Λοιπόν, και ξαφνικά μετά τις εκλογές θα μας δημιουργήσουν επεισόδιο, τι επεισόδιο μεγάλο, θα εμπλέξουν την Ελλάδα στον διασυρμό, στον εξευτελισμό και στον διαμελισμό. Λοιπόν, αυτό το αναμένουμε. Όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι και να μην φοβούμεθα. Διότι η νίκη είναι των Ορθοδόξων Χριστιανών, είναι του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Δεν είναι δική τους, είναι προσωρινή όλη αυτή. Αυτά που θα γίνουνε θα τα υποστούμε όλα και θα πολεμήσουμε για την αδιαφορία τη δική μας, εγκληματική αδιαφορία και η σιωπηρή ανοχή που δείχνουμε. Είναι έγκλημα μεγάλο, είναι το δεύτερο είδος της αθείας η σιωπή. Θέλω τώρα λοιπόν να σας πω για την αυριανή εκπομπή, εδώ τελειώσαμε για τις στοές και για τη μασονία, και να σας πω μη χάσετε την αυριανή εκπομπή με συγκλονιστικά ντοκουμέντα για την προδοσία και για την Κύπρο και ποιοι κυβερνάνε την Κύπρο και από αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού που
τον εξυνάγκασαν να παραιτηθεί και τον εξυνάγκασαν να παραιτηθεί για τη σημαία του, διότι όλοι οι αξιωματικοί μας, όπως ακούσατε και τον Σμήναρχο Βρακά στην προηγούμενη εκπομπή, ο οποίος Σμήναρχος Βρακάς και εκείνος, ναι μεν διασύρθηκε, ναι μεν προσπάθησαν να τον κάνουν, να τον χτυπήσουν, αλλά δεν ξέρουν αυτοί οι κύριοι ότι οι εξαιρέσεις του κανόνος, είτε αυτοί είναι αεροπόροι, είτε είναι του πολεμικού ναυτικού, είτε είναι του στρατού, οι εξαιρέσεις, εκφράζουν το λαϊκό συνέστημα. Και ο Σμήναρχος λοιπόν Βρακάς και ο συγκεκριμένος αξιωματικός που θα σας τον αποκαλύψουμε αύριο, που παραιτήθηκε γιατί κατήργησαν το Σταυρό στην σημαία του πολεμικού ναυτικού στην Κύπρο, αλλά και για ένα σωρό άλλες αποκαλύψεις, αυτή είναι η εξαιρέσεις του κανόνος. Εύχομαι οι αξιωματικοί να μιμηθούν, να μπουν οι περισσότεροι των αξιωματικών στις εξαιρέσεις. Μην χάσετε λοιπόν την αυριανή εκπομπή αύριο 11:30, όπου θα έχουμε αποκαλύψεις και θα δούμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας εύχομαι καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα. Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Για ένα ακόμη Σάββατο με τη βοήθεια του Θεού η εκπομπή μας, η Φωνή του Πατροκοσμά βρίσκεται κοντά σας για να σας κρατήσει συντροφιά μία περίπου ώρα. Τις δύο προηγούμενες φορές στις εκπομπές μας είχαμε ασχοληθεί με το θέμα του μοναχισμού, λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά είχαν ακουστεί και ακούγονται γύρω από τα μοναστήρια, γύρω από τους μοναχούς και γενικότερα γύρω από το ράσο. Και δια το λόγον αυτό θεωρήσαμε φρόνιμο και σκόπιμο και υποχρέωσή μας να πούμε δύο λόγια, να κάνουμε μία αναφορά για όλες αυτές τις κατηγορίες ή μάλλον καλύτερα τις ψευτοκατηγορίες στις οποίες ακούγονται κατά διαστήματα και κατά καιρούς από διάφορα κανάλια, από διάφορες εκπομπές, από διάφορους δημοσιογράφους και από διάφορα έντυπα. Αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία ζήσαμε και από κοντά, είχαμε λάβει μέρος σε κάποιες εκπομπές και διαπιστώσαμε ότι πολλές από αυτές, για να μην πω όλες και φανώ λίγο απόλυτος, τα περισσότερα από όλα αυτά τα οποία ακούγονται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από τον μοναχισμό, γύρω από τα μοναστήρια, γύρω από τους μοναχούς και γύρω γενικά από τα ράσα, στη συντριπτική πλειοψηφία των είναι όλα ψεύδι και φαντασιώσεις. Είχαμε πει επίσης ότι δεν αρνούμεθα ότι υπάρχουν κάποια μεμονωμένα περιστατικά ή κάποιοι μεμονωμένοι μοναχοί, κληρικοί, οι οποίοι δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται εις το λειτουργήμά των και εις τις υποσχέσεις των. Αυτό άλλωστε είναι λογικό και φυσικό, διότι όπως σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, έτσι και στην Εκκλησία μας, έτσι και στο μοναχισμό μας, που είναι ένα ζωντανό πράγμα και έχει ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν αυτή την κοινωνία της Εκκλησίας, την κοινωνία των κληρικών, την κοινωνία των μοναχών, των μοναστηριών. Είναι λογικό λοιπόν και φυσικό κάποιοι από αυτούς να μην είναι σωστοί και καλοί και τίμοι και ηθικοί. Εάν, όπως είχαμε πει, σε 12 μαθητές του Κυρίου μας υπήρχε ένας προδότης, ο Ιούδας, φανταστείτε λοιπόν σε μια μεγαλύτερη κοινωνία που υπάρχουν όχι 12 αλλά 112, 1012 μοναχοί, κληρικοί και οτιδήποτε άλλο,
Φανταστείτε λοιπόν πόσο πιο εύκολο και πόσο πιο πιθανό είναι να υπάρχει κάποιος προδότης των υποσχέσεών του και των όρκων του. Δεν αρνηθήκαμε λοιπόν, και είναι λογικό και φυσικό επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν τέτοιου είδους